ώρα ήλθεν, ο άνδρες Έλληνες. Προπολού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντας υπέρ των ίδιων δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας σε προσκάλουσιν εις μίμησιν αυτή. Και έτσι όπωσουν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλες δυνάμεση να αυξήσωσι την ελευθερίαν και διαπάσεις αυτών την ευδαιμονίαν. Οι αδελφοί μας και οι φίλοι είναι απανταχού έτοιμοι. Οι Σέρβοι, οι Σουλιώτε και όλοι οι Ήπειρος οπλοφορούντες μας περιμένωσιν. Ας ενωθούμε λοιπόν με ενθουσιασμόν. Η πατρίς μας προσκαλεί. Η Ευρώπη προσιλώνουσα τους οφθαλμούς της εις εμάς. Απορίδια την ακινησίαν μας, ας αντιχίσωσι λοιπόν όλα τα όρια της Ελλάδος από τον ήχον της πολεμικής μας σάλπιγκος και εκυλάδες από την τρομεράν κλαγκίν των αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάσει τα σανδραγαθίας μας. Οι δε τύρανοι ημών, τρέμοντες και οχροί θέλουσι φύγει από έμπροσθέν μας. Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται στην αποκατάσταση της ιδίας ευδαιμονίας και πλήρης ευγνωμοσύνης δια τα προς αυτούς προπατώρων μας ευεργεσίας επιθυμούσι την ελευθερία της Ελλάδος. Εμείς, φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής αρετής και του παρόντος αιώνος, είμεθα εύελπης να επιτύχομεν την υπεράσπισιν αυτών και βοήθειαν. Πολλοί εκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουν συνέλθει δια να συναγωνιστεί με ημάς. Κινηθείτε, οφείλοι, και θέλετε ήδη μια κρατέαν δύναμη να υπερασπιστεί τα δίκαιά μας. Θέλετε ήδη και εξ αυτών των εχθρών μας πολλούς ήτινες, παρακινούμενοι από την δίκαιάν μας αιτία, στέψωση τα νότα των εχθρών και ενωθώσει με ημάς. Ας παρουσιαστώσει με ειλικρινές φρόνημα. Η πατρίς θέλει να τους εγκολποθεί. Ποιος λοιπόν εμποδίζει τους ανδρικούς τους βραχίωνας? Ο άνανδρος εχθρός μας είναι ασθενής και αδύνατος. Οι στρατηγοί μας έμπειροι και όλοι οι ομογενείς γέμουσιν ενθουσιασμού. Ενωθείτε λοιπόν, ο ανδροί και μεγαλόψυχοι Έλληνες. Ας σχηματιστώσει φάλαγγες εθνικέ. Ας εμφανιστώσει πατριωτικέ λεγεώνες και θέλετε ήδη τους παλαιούς εκείνους κολοσσούς του δεσποτισμού να πέσωσιν εξ ιδίων απέναντι των θριαβευτικών μας σημαίων. Εις την φωνήν της σάλπιγγός μας όλα τα παράλια του Ιωνίου και Αιγαίου πελάγου στέλνουν να αντυχήσει. Τα ελληνικά πλοία τα οποία εν καιρό ειρήνης ήξεραν να εμπορεύονται και να πολεμώσει, θέλουσι σπήρεις όλους τους λιμένας του τυράννου με το πυρ και την μάχεραν, την φρίκιν και το θάνατον. Ποια ελληνική ψυχή θέλει να διαφορήσει στην πρόσκληση της πατρίδος? Εις την Ρώμης ενός του Κέσαρος φίλος, σίον την αιματωμένη χλαμίδα του τυράννου εγύρι των λαών. Τι θέλετε κάμισης ο Έλληνες προς τους οποίους η πατρίς γυμνή δεικνύει μεν τας πληγάς της και με διακεκομένη την φορήν επικαλείτε την βοήθεια των τέκνων της? Η θεία πρόνοια, ο φίλη συμπατριώτε, εσπλαχνιστήσα πλέον, τας δυστυχίας μας ευδόκησεν ούτω τα πράγματα, ώστε με μικρόν κόπον θέλουμε να απολαύσει με την ελευθερίαν πάσαν ευδαιμονίαν. Αν λοιπόν από αξιόμεμπτον αβελτηρία να διαφορήσομεν, ο τύραννος γενόμενος αγριότερος θέλει πολλαπλασιάσει τα δεινά μας και θέλουμεν καταντήσει δια παντός το δυστυχέστερον παντών των εθνών. Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, όσοι πατριώτε, και είδετε την ελεηνή μας κατάσταση. Είδετε εδώ τους ναούς καταπατημένους, εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα δια χρήση ανεδεστάτην της ανεδούς φιλιδονίας των βαρβάρων τυράννων μας, τους οίκους μας γεγυμνωμένους, τους αγρούς μας λαιλατημένους και εμάς αυτούς ελεηνά ανδράποδα. Είναι καιρός να αποτινάξομεν τον αφόρη των τούτων ζυγών, να ελευθερώσομεν την πατρίδα, να κρυμνήσομεν από τα νέφη την ημισέλινον, να υψώσομεν το σημείο διου πάντοτε νικόμεν, λέγω των σταυρών, και ούτω να εκδικήσομεν την πατρίδα και την ορθόδοξον ημών πίστη από τα ασεβή των ασεβών καταφρόνηση. Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι ως της ανδριωτέρος υπερασπιστεί τα δίκαια της πατρίδος και ωφελημωτέρως την δούλευση. Το έθνος συναθριζόμενον θέλει εκλέξει τους δημογέροντάς του και εις την ύψη των ταύτην βούλησιν θέλουσιν υπήκει όλε μας επράξεις. Ας κινηθόμεν λοιπόν με το κοινόν φρόνημαν, η πλούσια ας καταβαλώσει μέρος της ιδίας περιουσίας, η ιερή ποιμένες ας εμψυχώσει των λαών με τον ιδίον παράδειγμα και η πεπαιδευμένη ας συμβουλεύσωσει τα ωφέλιμα. Οι δέν ξένεις αυλές υπουργώντες στρατιωτικοί και πολιτικοί ομογενείς, αποδίδοντες τας ευχαριστίας εις ειν έκαστος υπουργή δύναμην, ας ορμήσωσιν όλοι εις το ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρών στάδιον και ας συνεισφέρωσιν εις την πατρίδα των χρεωστούμενων φόρων και ως γενναίοι ας ενοπλιστόμεν όλοι
άνευ αναβολής καιρού με το ακαταμάχητο όπλο της Ανδρείας και υπόσχομαι εντός ολίγου την νίκη και με ταυτήν πάν αγαθών. Ποιοι μισθωτοί και χάβνοι δούλοι τολμούν να αντιπαραχθώσουν απέναντι του λαού, πολεμώντας υπέρ της ιδίας ανεξαρτησίας. Μάρτυρες οι ηρωικοί αγώνες των προπατώρων μας. Μάρτυρες η Ισπανία, ή της πρώτη και μόνη, κατετρόπωσε τους αητήτους φάλαγγας ενός τυράννου. Με την ένωση, ως συμπολίτε, με το προς την ιεράν θρησκείαν σέβας, με την προς τους νόμους και στρατηγούς υποταγήν, με την ευτολμίαν και σταθερότητα, η νίκη μας είναι βέβαια και αναπόφευκτος. Αυτή θέλει στεφανώσει με δάφνας αϊθαλής τους ηρωικούς αγώνας μας. Αυτή με χαρακτήρα σαν εξήλυπτους θέλει χαράξει τα ονόματα ημών εις των ναών της Αθανασίας, δια το παράδειγμα των επερχόμενων γενεών. Η πατρίς θέλει ανταμείψει τα ευπίθη και γνήσια της τέκνα με τα βραβεία της δόξης και της τιμής. Τα δε απήθη και κοφεύοντα εις την τωρινή της πρόσκληση, θέλει αποκηρύξει ως νόθα και ασιανά σπέρματα και θέλει παραδώσει τα ονόματά των ως άλλων προδοτών εις των αναθεματισμών και κατάραν των μεταγενέστερων. Ας καλέσουμε λοιπόν εκ νέου, ο Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερία εις κλασικήν γην της Ελλάδος. Ας συγκροτήσουμε μάχη μεταξύ Μαραθώνος και των Θερμοπυλών. Ας πολεμήσουμε εις τους τάφους των πατέρων μας, οι οποίοι, δια μας αφισώστην ελευθέρους, επολέμησαν και απέθαναν εκεί. Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιά του Επαμινόνδου Θηβαίου και του Αθηναίου Θρασιβούλου. Ήτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα τυράννους, εις εκείνες του Αρμοδίου και Αριστογείτονος, οι οποίοι συνέτριψαν των πισιστρατικών ζυγών, εις εκείνην του Τιμολέοντος, ώστις απεκατέστησε την ελευθερία εις την Κόρινθον και τα Σιρακούσας. Μάλιστα εις εκείνες του Μιλτιάδου του Θεμιστοκλέους, του Λεωνίδου και των Τριακοσίων, ήτινες κατέκοψαν το σάκι στους αναρρύθμιτους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων τους βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους απογόνους πρόκειται εις ημάς σήμερον, με πολλά μικρών κόπων να εξαφανίσομεν εξ ολοκλήρου. Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι, η πατρίς μας προσκαλεί. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε το πρώτο comment στο βίντεο το οποίο περιέχει τον χάρτη των σκληρών καριόλιδων όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα επεισόδια γεωγραφικά. Να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη που στηρίζουν ενεργά το κανάλι μας μέσω του κουμπιού συμμετοχή ή μέσω του Patreon. Να στείλουμε τα προσωπικά μας ευχαριστήρια στα μέλη με τον βαθμό του Σπαρτιάτιο Πλήτη, Γρηγόρης Παπαϊωάννου, Σπυρίδων Πλακούδας, Στέλιος Καμαριώτης, Ανώνυμος από Αμερική, Ιωάννης Πετυχάκης, Γιώργος Ελ και στον Νικόλαο Αλιάγα. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.